Πώς είναι ο μικρός σήμερα? Τατιάνα, θα σου πω πώς είναι. Έχω έρθει και έχω βγει στην εκπομπή σου, ναι, για τον εξής λόγο. Έχουν συναδέλφοι δικοί σας εισαγωγικά, ναι, έχουν γραφτεί πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Mm-hmm. Προσπαθούν να στοχοποιήσουν ανθρώπους και καταστάσεις πάλι που δεν ισχύουν. Mm-hmm. Κανένας δεν έχει σκεφτεί μέχρι τώρα το σοκ που έχουμε περάσει. Mm-hmm. Το να βλέπεις το παιδί σου να καίγεται και όλο στο σπίτι, να ακούς φωνές από μια γυναίκα και από ένα παιδί, βοήθεια σώσε μας, κανένας δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Το μόνο που σκέφτονται είναι ποιος έκανε τι, γιατί το έκανε, πώς έγινε, τι έγινε, αν υπήρχε αμέλεια, ποιος έχει ευθύνες, αυτά. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι εξωπραγματικά. Έχεις δίκιο. Και θα σας πω για ποιο ακριβώς λόγο το λέω. Η πυροσβεστική την επόμενη αμέσως πήρε η αστυνομία πρώτα τηλέφωνο, τους είπα δύο πράγματα και τελείωσε εκεί. Η πυροσβεστική την επόμενη αμέσως μέρα πήρε τηλέφωνο να ρωτάει για να βρει ποιος ευθύνεται για την πυρκαγιά. Άκουσε, αγαπημένα μου Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η δουλειά της πυροσβεστικής να το κάνει, έτσι. Σύμφωνο. Οφείλει, γιατί αν δεν το κάνει μετά και αυτή ελέγχεται. Για το πόσο σωστά ερεύνησε τα αίτια μιας πυρκαγιάς. Εσύ τώρα είσαι σε τόσο δύσκολη θέση και τόσο πιεσμένος και τόσο στεναχωρημένος με το παιδάκι σου που αυτά σε βαραίνουν πιο πολύ. Θέλω όμως, καλέ μου Γιάννη, λίγο να μας πεις τι έγινε, να καταλάβουμε. Mm. Πες μου, σε τι κατάσταση το παιδάκι σήμερα? Το παιδί είναι ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι διασωληνωμένο. Ναι. Δεν υπάρχει τραχιοτομή που. Αυτό που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ είναι λάθος. Στο ρεπορτάζ, ναι. Συγγνώμη. Όχι. Κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι το έχουν γράψει. Εντάξει, αλλά και εμείς έπρεπε να το ρωτήσουμε. Δεν μπορούμε να αναπαράγουμε κάτι που κάτι άλλο. Αυτό που μας είχαν πει από τον Άγιο Νικόλαο, ότι ναι, το παιδί θα του κάνουμε τραχεοτομή για να το βάλουμε mm-hmm. οξυγόνο και κάτι. Από εκεί διέρευσε. Ναι, αλλά δεν έγινε τελικά. Δεν έγινε. Mm-hmm. Οξυγονώνεται και ταΐζεται και όλα αυτά με αυτό. Όταν ήρθα πάνω, ήρθε με αερομεταφορά, με το αεροπλάνο. Εγώ μπήκα στο καράβι το βράδυ, έπρεπε να ταυτοποιήσω τη γυναίκα και το άλλο το μωρό που έχω. Μέσα στο σπίτι ήσουν εσύ, ήταν η γυναίκα σου. Το παιδί. Ένα μωράκι 10 μηνών, 8 μηνών και το 10χρονο το αγοράκι σου. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι το. Δεν λέμε και το όνομά του, δεν υπάρχει λόγος. Ότι το αγοράκι σου, το 10χρονο, το είχες πάρει για τις γιορτές. Γιατί είσαι χωρισμένος με τη γυναίκα σου και στο είχε δώσει για τις γιορτές, το είχε δώσει η μάνα για τις γιορτές. Καταλαβαίνετε τώρα και αυτή τη μάνα, έτσι. Να σκεφτούμε εκτός από τον μπαμπά, να σκεφτούμε και αυτή τη μάνα. Η οποία μάνα αυτή μένει στην Αθήνα. Η οποία μάνα μένει στην Αθήνα. Μένει η μάνα στην Αθήνα, δίνει το παιδί τώρα μόνο για τις γιορτές. Το καταλαβαίνετε τώρα κι αυτή. Τι να πω. Τι να πω, καταλαβαίνουμε, μάνα είμαι κι εγώ και την πονάω τη γυναίκα. Εσύ λοιπόν ήσουν μέσα στο σπίτι, στο χωριό και κοιμόσαστε. Ναι. Τι ώρα αισθανθήκατε ότι αυτό κάτι είναι, πάει καλά? 6 ώρα το πρωί περίπου, ναι. 6 παρατέταρτο, mm-hmm. 6 ώρα. Η μικρή μου, όπως είναι η κρεβατοκάμαρα, γιατί είναι μικρό το σπίτι, έχει δύο δωμάτια. Αυτό είναι το σπίτι που είδαμε. Ναι, αυτό που φαίνεται το καμένο και άλλο μία πόρτα αριστερά που είναι η κρεβατοκάμαρα. Ναι. Έχω την κούνια της δίπλα που την εκοιμίζω το μωρό. Και κατά τις 3.30 ώρα ξύπνησε για γάλα, σηκώθηκα εγώ να πάω στην τουαλέτα. Ο μικρός μου κοιμότανε, ο Σταμάτης μου, κοιμότανε κοντά στη σόμπα με τα πόδια προς τη σόμπα και το κεφάλι του προς την πόρτα. Mm-hmm. Τα ποδαράκια του είναι ξεσκέπαστα και του ρίξα έτσι το παπλωματάκι. 6 το πρωί. Όχι, 3.30 το πρωί. 3.30 το πρωί. Ναι, και γύρισα πίσω, έφερε η γυναίκα μου το γάλα και της είπα, δώσε μου το μωρό. Βάλ το εδώ δίπλα μου, επειδή ναι, και είχαμε χιόνια και είχαμε κρύο. Ναι. Βάλε το μωρό δίπλα μου και θα το ταΐσω εγώ. Και έδωσα με τον πιπερό το γάλα, κοιμήθηκε μικρή, συγχρόνως με πήρε και εμένα ύπνος. Κατά τις 6 ώρα, 6 παρατέταρτο, ξύπνησε πάλι γιατί πεινούσε. Mm. Και σηκώθηκε η γυναίκα μου να πάει να του φτιάξει γάλα. Ναι. Εγώ ήμουνα μεταξύ ύπνου και ξύπνου, γιατί όταν ξύπνησε 3.30 μετά άρχισα πολύ να κοιμηθώ. Ναι. Άνοιξα την τηλεόραση και έβλεπα. Mm. Και εκείνη την ώρα με είχε πάρει ο ύπνος, ήμουνα σε λίθαργο, έτσι, ναι, μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Και ακούω φωνές, Γιάννη!
τσιρίδες από τη γυναίκα. Ναι. Και από το παιδί, μπαμπά, να φωνάζει. Ναι. Αυτό ήταν. Και ήταν ανοιχτή. Η γυναίκα σου ήταν δίπλα σου εκείνη την ώρα στο κρεβάτι, πώς να φωνάζει. Όχι, ήταν μέσα στην κουζίνα. Α, στην κουζίνα ήταν. Είχε πάει να φτιάξει γάλα του μικρού. Φτιάξει γάλα, ναι. Βλέπω από την πόρτα την ανοιχτή, βλέπω φωτιά. Ρίχνω, σηκώνομαι εστιχτωδώς, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Ακριβώς τα γεγονότα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ ακριβώς. Ήμουνα σε τέτοιο σοκ που δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Ναι. Μόνο το πάπλωμα αυτό που κοιμόμουν, κουκούλωσα το μωρό το 8 μηνών που είχα δίπλα μου. Να. Και έφυγα, πήγα μέσα στην κουζίνα, δεν έβλεπα τίποτα, γιατί και εγώ ήταν πλαστικά, δεν ξέρω τι υπήρχε μια μυρωδιά της βενζίνας και αυτά, που κάνει τεράστια έκρηξη, τεράστια. Μιλώντας για να μπορέσω να ακούσω φωνές, γιατί ναι, μεν έβλεπα τη φωτιά στα 2 μέτρα, μόνο τη φωτιά όμως, δεν έβλεπα πρόσωπα ή τη γυναίκα μου ή το μικρό καθόλου. Δεν τους έβλεπα, δεν μπορούσα να τους δω. Και μιλώντας, κάποια στιγμή άκουσα τη γυναίκα μου κοντά μου, την ευούτηξα και την τράβηξα και την έβαλα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Mm. Όσο ήταν ανοιχτή η πόρτα της κρεβατοκάμαρας, μόλις άνοιγε, άρχισε και φούντωνε η φωτιά παραπάνω, γιατί έκανε οξυγόνωση, ερχόταν οξυγόνο από την κρεβατοκάμαρα. Και φώναζα σταμάτη, σταμάτη. Κάποια στιγμή το κατάλαβα που είναι. Το δεκάχρονο, ναι. Τον επέρνω, τον ετραβάω και πάω στην πόρτα, στην εξώπορτα. Αυτή που δείχνει. Ζεματούσε. Κάνω έτσι να την ανοίξω και έκαψα τα χέρια μου. Κάνω έτσι να την ανοίξω. Δεν άνοιγε η πόρτα, είχε από τη θερμοκρασία, είχε σφραγίσει, είχε πετσιγάρι. Πω, αυτό είναι πολύ τρομακτικό, να θες να βγεις από το σπίτι και γιατί να μην ανοίγει η πόρτα. Πολύ τρομακτικό. Πιστεύω είναι ότι ο χειρότερος εχθρός μου που μου έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό του κόσμου να μην το ζήσει. Να βλέπεις τα παιδιά σου, και, δηλαδή την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου, να σου ζητάνε βοήθεια και να νιώθεις ανήμπορος και να λες τώρα κι εγώ είμαστε όπως είμαστε εδώ, οι τέσσερις πεθαίνουμε. Βλέπεις το χάρο με τα μάτια σου. Αυτό το πράγμα να μην συμβεί σε κανέναν άνθρωπο. Φανταστείτε ότι την ώρα που πιάνω το παιδί και πάω στην πόρτα και δεν ανοίγει, νόμιζα ότι ήταν κλειδωμένη, είχε το κλειδί από πίσω, το γύρισα με τόση δύναμη που το κλειδί το έκανα σαν το γαλλικό 8 γύρισες. Α, έλειωσε το κλειδί. Όχι από τη θερμοκρασία. Από τη δύναμη που έβαλες. Γιατί δεν προσπαθούσα να σωθώ. Ναι. Δεν έβλεπα. Και πιάνω το παιδί μου αγκαλιά, χωρίς μόνο στο μυαλό με τη διαρρύθμιση του σπιτιού, πώς είναι ο χώρος. Το αγοράκι σου. Ναι. Το μωρό το είχε πάρει η γυναίκα σου. Όχι, το μωρό ήταν μέσα. Ακόμα. Στην κρεβατοκάμαρα. Κρεβατοκάμαρα. Κλειστή πόρτα. Και το μωρό και η γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα. Ήταν πιο κοντά μου και την ετράβηξα και την έβαλα μέσα. Και έχω πιάσει το μικρό μου και έρχομαι. Αυτό που βλέπετε εδώ το σημάδι, επειδή δεν έβλεπα πού είμαι και πού πάω, με το κεφάλι μου στον τοίχο προσπαθούσα, έκανα πίσω-πίσω και έδερνα το κεφάλι μου για να καταλάβεις που είναι ο τοίχος. Όχι, να καταλάβω που είναι η πόρτα, να κουτουλήσω ξύλο. Ναι, κατάλαβα. Για να μπορέσω να την ανοίξω, να πάρω το παιδί, να μπω στην κρεβατοκάμαρα. Τα καταφέρνω και αυτά. Η κρεβατοκάμαρα είχε παράθυρο και από εκεί θα βγαίνατε έξω. Από εκεί φαίνεται στο σπίτι. Προσπαθούσες εσύ να πάρεις το μικρό, να το πας στην κρεβατοκάμαρα. Δεν υπήρχε έξοδο, η πόρτα είχε σφραγίσει. Τράβηξα το μικρό, πήγα στην κρεβατοκάμαρα, άνοιξα το παράθυρο, τους έβγαλα όλους έξω από εκεί. Mm. Έβγαλα τη γυναίκα, το σταμάτη, τελευταία έδωσα το μωρό, μετά βγήκα εγώ. Mm. Θυμήθηκα την μπουκάλα του υγραερίου, γιατί στα 2 μέτρα υπήρχε πετρογκάς με μπουκάλα υγραερίου. Θυμήθηκα την μπουκάλα του υγραερίου, ξαναμπαίνω πάλι μέσα, βάζω μία μπλούζα στη μούρη μου και πάω, ανοίγω το άλλο το παράθυρο, που ήταν από τη μεριά της κουζίνας. Κάτι πήρε, δεν ξέρω, κάτι έπιασα, πανί, δεν ξέρω τι ήτανε, και έδωσα με τεράστια δύναμη στην πόρτα, έβαλα τα πόδια μου στον τοίχο και την ετράβηξα και κατάφερα να την ανοίξω. Mm. Απ' έξω είχα ένα λάστιχο στην αυλή που ξεπλένω εκεί και έβαλα το λάστιχο μέσα με τη τέτοια και έσβησα τη φωτιά. Ο Μικρούλης γιατί κάηκε τόσο πολύ?
Γιατί τι συνέβη και κάτι ο μικρούλης τόσο πολύ. Δεν γνωρίζω σε ποια θέση ήταν το παιδί. Δεν μπόρεσα να δω από πού τον επήρα, δηλαδή σε ποια θέση τον επήρα. Από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, το κρεβάτι του και το πάπλωμά του είναι ανέπαφα. Δεν τα έχει πειράξει φωτιά. Έχουν καεί κυρίως τα χεράκια του και το πρόσωπό του. Τα χέρια του από εδώ και κάτω και το πρόσωπό του, από το λαιμό και πάνω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό. Να μην το ζήσει άνθρωπος. Έβγαλα τα παιδιά έξω, χιόνι έξω από το σπίτι, ξυπόλυτοι όπως είμαστε. Φανταστείτε, από το σοκ που είχαμε πάθει, με πήρανε κάποιοι από την τοπική εφημερίδα και με ρωτήσανε και τους έχω πει κάποια πράγματα. Να, όπως φαίνεται στη φωτογραφία τώρα, είναι ο μικρός μου στο αμάξι μου. Ακριβώς πίσω από το αμάξι είναι το παράθυρο το οποίο τους έβγαλα και ακουμπήσαμε στο αυτοκίνητο για να στηριχτούμε να βγούμε. Αυτή η φωτογραφία είναι παλαιότερη. Όχι, είναι μία μέρα πριν το περιστατικό. Μία μέρα πριν το περιστατικό, είναι αυτή η φωτογραφία. Μία μέρα πριν το περιστατικό, ναι. Και τους έβγαλα έξω και ξυπόλυτοι όπως ήμασταν και ο μικρός μου, μαυρισμένοι από πάνω μέχρι κάτω, χωρίς να βλέπουμε ένα στον άλλο, ίσα μόνο τα μάτια μας ξεχωρίζανε. Τους έβαλα στο αυτοκίνητο όλους μαζί και το μωρό, ενώ σε κάποια συνέντευξη είπα ότι χτύπησα την πόρτα της γειτόνισσας και το άφησα. Αυτό έγινε μετά, αφού έφυγα από το νοσοκομείο. Και πήγαμε στο νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλα. Με το παιδί συζητούσαμε κανονικά, έκατσε μπροστά μου, δίπλα μου. Στην αρχή δηλαδή, τις πρώτες στιγμές, συζητούσατε κανονικά το παιδί. Συζητούσαμε κανονικά. Μόνο μου λέει μπαμπά, λίγο πιο γρήγορα πονάω. Το καταλάβαινε, δαγκωνότανε, τον έβλεπα, χτύπαγε τα πόδια του στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Δεν φώναζε το παιδάκι. Όχι, προσπαθούσε να μην με ενοχλήσει και εμένα. Πόσο, δηλαδή, να μην... πόσο αντράκι. Είναι πολύ. Πόσο αντράκι. Πάρα πολύ. Στην αρχή ακούστηκε η πληροφορία και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, Γιάννη μου. Η είδηση όπως έγινε γνωστή στην αρχή ήταν ότι το παιδάκι σου πήγε να βάλει ξύλα στη σόμπα, πήγε να βάλει πετρέλαιο, βενζίνη. Ακούστηκε αυτή, ισχύει αυτό? Όχι, θα σας πω εγώ. Στην αρχή ακούστηκε ότι εγώ είχα σόμπα πετρελαίου και το παιδί αντί για πετρέλαιο στη σόμπα έβαλε βενζίνα. Και πήγε να την ανάψει. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αυτό είναι μία εικασία των γιατρών του Αγίου Νικολάου, γιατί το παιδί όταν φτάσαμε μέχρι εκεί, μόνο του κατέβηκε από τα μάξη, το πήγα μέσα και για πολλή ώρα ακόμα μέχρι να του καθαρίσουν τα εγκάβματα και αυτά, μιλούσε, τον άκουγα, συζητούσε με τους γιατρούς. Το συζητούσε ότι μένει η μητέρα μου στην Αθήνα. Και τι έλεγε για το περιστατικό, πώς έγινε? Για το περιστατικό δεν ξέρω τι τους έχει πει. Η γυναίκα σου που δεν ήταν στην κουζίνα, η γυναίκα σου δεν είδε στην τίποτα. Ήταν, τι σου στην είπε? Κουζίνα. Η κουζίνα με το δωμάτιο που κοιμόταν το παιδάκι είναι μαζί, δίπλα? Μαζί, δίπλα. Είναι ενιαίο δωμάτιο. Δεν είδε τι έγινε, γυναίκα σου, να σου πει τι έγινε με τη σου. Να σας πω, αυτό λέω, να μην στοχοποιούμε και ρίχνουμε ευθύνες. Μπορεί να πήγε η ίδια να ανάψει τη σόμπα και να μπέρδεψε το λάδι, ξέρω εγώ, που βάζουμε καμιά φορά στο ξύλο, άμα είναι βρεγμένο, με τη βενζίνη. Να μην ήξερε τι ήταν το μπετόνι και να το έχει κάνει η ίδια. Μπορεί να σηκώθηκε ο μικρός, γιατί ο μικρός έχει μεγαλώσει στην επαρχία και με τη μητέρα του μέναμε στη Μάνη. Και σκονόταν μόνο στο ανάβε το τζάκι. Δηλαδή, ένα μπορεί παιδί, να πήγε και το μικρό. Ένα παιδί συνετό. Απλά και το παιδί μπορεί να κάνει λάθος με κάποια πράγματα. Τους έχω πει, αφήστε να περάσει ο καιρός, να συνέλθει το παιδί μου και τότε θα μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Μην με πιέζετε και μου δημιουργείτε προβλήματα. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Δεν φτάνει στην αγχώρια μου, δεν φτάνει το σοκ. Ούτε εγώ τα θυμάμαι όλα τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Εκείνη την ώρα ούτε έβλεπα, ούτε άκουγα, ούτε δεν καταλάβαινα τίποτα. Σας λέω, άμα θα δείτε το κλειδί της πόρτας, νόμιζα ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ένα κλειδί χοντρό, από τη δύναμή μου και μόνο, χωρίς να είναι ζεστό, από τη δύναμή μου και μόνο, το γύρισα και το έστριψα σαν βίδα.